Νομίζω ότι εδώ, αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα μια τόσο σοβαρή υπόθεση, την οποία έχουμε κληθεί να εξετάσουμε, πρέπει εδώ και τώρα να προχωρήσουμε, να μπούμε στην ουσία, γιατί αυτό που πραγματικά αναμένουν και, και με έμφαση και χτες επανέλαβαν οι συγγενείς των θυμάτων, είναι να προχωρήσει επιτέλους να διερευνηθεί η υπόθεση να μπούμε στην ουσία. Εμείς εξ αρχής έχουμε εκφράσει με, πιο, με, τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι για οποιοδήποτε αίτημα έρχεται εδώ Εξαίρεση προσώπων που να ψηφίσει η Επιτροπή για να εξαιρεθούν πρόσωπα που ορίζονται από τι κοινοβουλευτικέ ομάδε. Δεν συμφωνούμε γιατί θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση η κοινοβουλευτική ομάδα έχει και την ευθύνη και κρίνεται και γι' αυτό και για την επιλογή των προσώπων που κάνει. Όπω και τα ίδια τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εξεταστική θα κρυθούν για την επιλογή τους να μείνουν ή να μην μείνουν στην εξεταστική. Η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, εξάλλου, εδώ εκφράζεται συνήθως δια του εισηγητή... Οπότε δεν, δεν θεωρούμε ότι μπορούμε ή έχουμε λόγο στο ποιον, ποιον θα ορίσει κάθε κοινοβουλευτική ομάδα για να συμμετέχει στην Εξεταστική Επιτροπή. Όμω πρέπει επιτέλου να σταματήσουν από όποια πλευρά και αν έρχονται τα παρελκυστικά αιτήματα. Πρέπει να μπούμε στην ουσία. Είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα από τη στιγμή που έχει ψηφιστεί στην Ολομέλεια η σύσταση τη Εξεταστική Επιτροπή. Και είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε ορισμένου, η Εξεταστική Επιτροπή ήταν και είναι ο μόνο τρόπο για να μπορέσει τη Βουλή να συζητηθεί αυτό το έγκλημα, οι πολιτικές ευθύνε και οι πραγματικές του αιτίες. Ε, αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο ε, διάφοροι επιθυμούν να χρησιμοποιούν... Τι διαδικασίε για να διαμορφώνουν μόνο, να κάνουν μια, ε, ε, για πολιτική εκμετάλλευση, για να κάνουν οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Νομίζω ότι εδώ η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε τη, πρέπει να προχωρήσουμε στην ουσία, να αρχίσει επιτέλου η εξέταση των μαρτύρων και πράγματι οι συγγενεί των, των, των θυμάτων θεωρούμε ότι έχουν πάρα πολλά να εισφέρουν στη διαδικασία, έχουν και για, τα ζήτημα, και για το ίδιο το έγκλημα και για τα μετέπειτα, τις αναφορές και την υπόνοια που υπάρχει για μετέπειτα συγκάλυψη, καθυστέρηση, τη διερεύνηση στοιχείων κλπ. Και γι' αυτό και εμείς θα πούμε βέβαια στη συνέχεια, θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τους ίδιους τους συγγενείς των θυμάτων την εξέταση των μαρτύρων. Όμως πρέπει να ξεκινήσουμε. Από αυτή την άποψη, εμεί νομίζω τοποθετήκαμε ξεκάθαρα και ήδη από, την, από το πρώτο αίτημα που έγινε για την εξαίρεση τη κυρία Κωνσταντοπούλου ότι εμεί δεν θα πάρουμε θέση σε αυτό. Θεωρούμε ότι πρέπει να η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα να αναλάβει την ευθύνη των μελών που προτείνει για να συμμετέχουν σε αυτή.